Ναρκωτικά διαχωρίζονται ανάλογα με τους τρόπους παραγωγής τους σε φυσικά, που είναι τα ναρκωτικά τα οποία τα λαμβάνουμε απευθείας από τη φύση, τέτοιο είναι για παράδειγμα η ακατέργαστη κάναβη. Εκδήλωση με θέμα ναρκωτικά εξαρτήσεις νεολαία πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα του 3ου Γυμνασίου Καλαμάτας με κεντρικό ομιλητή τον διοικητή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, αστυνόμο Β' Αναστάσιο Δελιγιάννη. Εμείς σαν σύλλογος πήραμε την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε μια ημερίδα με θέματα ναρκωτικά στις ηλικίες των παιδιών του γυμνασίου. Με χαρά ανταποκρίθηκε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας και ο διοικητής αυτού να μιλήσει στα παιδιά μας σχετικά με τα ναρκωτικά και για τις επιδράσεις που έχουν ναρκωτικά στον οργανισμό και γενικά στα παιδιά μας. Μάλιστα, αυτή είναι η δεύτερη μερίδα που διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα κώδικας οδικής κυκλοφορίας και μαθητές γυμνασίου με ομιλητή τον υποδιοικητή του Τμήματος Τροχέας Καλαμάτας, αστυνόμο Α, Κωνσταντίνο Νικολετζέα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που γίνεται αυτή η μερίδα και ευελπιστούμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ημερίδες με παρόμοια θέματα. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι και τα χρηματικά ωφέλη που διακυβεύονται από τη διακίνηση τέτοιου είδους ποσοτήτων, με αποτέλεσμα να θεωρείται η διακίνηση των ναρκωτικών η δεύτερα πιο κερδοφόρα επιχείρηση στον κόσμο μετά τη διακίνηση των όπλων. Μιλάμε για 500 δις δολάρια ετησίως. Τέλος, το επόμενο χρονικό διάστημα, ύστερα από πρόσκληση, θα επισκεφθεί την πόλη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, το οποίο οι άνθρωποι θα ενημερώσουν τους μαθητές αλλά και τους καθηγητές σχετικά με την σωστή χρήση του διαδικτύου.